τα τουριστικά λεωφορεία παίρνουν μία ανάσα από τους λουόμενους, εκεί και μια μικρή καθίζηση θα μπορούσε να προκαλέσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Κυρίως στην πρώτη παραλία που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο Κρέτα Μάρης. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν, στην πρώτη αναφορά του προλόγου σας πριν από λίγο, σίγουρα σαν δήμαρχος αλλά και σαν άνθρωπος δεν παίρνω τίποτα προσωπικά. Προς Θεού, ο Δήμος Χερσονήσου είναι ο πιο τουριστικός προορισμός της χώρας. Πολύ ορθά αναφέρατε ότι δεν έχει κάποιο ενιαίο οικιστικό σύνολο προκειμένου να σχεδιάσεις ενιαία και κάποιους, αν θέλετε, περιμετρικά τουριστικούς τόπους. Δυστυχώς όλο το παραλιακό μέτωπο είναι τουριστικός προορισμός με όλα τα κακώς κείμενα ενός άναρχου σχεδιασμού εδώ και δεκαετίες. Τα οποία βέβαια μη ύπαρξη σχεδίων πόλεως, μη ύπαρξη σωστού πολεοδομικού σχεδιασμού, μη ύπαρξη σχεδίων πόλης σχεδόν σε όλες τις περιοχές του Δήμου. Δεν έχουν σχέδια, τα μάλια, εφαρμοσμένο καθ' ολοκληρία η σταλίδα, διανοιγμένους δρόμους όπως πρέπει στο σχέδιο πόλης το μοναδικό υφιστάμενο του λιμένα Χερσονήσου. Μη υπάρχοντος σχεδίων στην ανάληψη στον Ανισθαρά, στις Γούβες, στις Γούρνες, στο Κοκκίνι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ένα παραλιακό μέτωπο 40 χιλιόμετρων βρίθη προβλημάτων και καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιληθούν όλα μαζεμένα μη υπάρχοντος πολυδομικού σχεδιασμού. Όπως αναφέρατε όμως, περιοχές όπως αυτές που αναφέρατε επιδέχονται λύσεων. Εκείνο λοιπόν το οποίο πρόκειται να κάνουμε και σε συνεργασία βέβαια την είχαμε και πρόπερση μία συνεργασία και θα την κάνουμε και τις επόμενες μέρες καλώντας τους φορείς του τουρισμού μεταξύ αυτών και τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και τους ιδιοκτήτες και το πολύ έμπειρο πλέον με τα μάτια όχι μόνο του οδηγού αλλά και του παρατηρητή σωματείο των ξεναδογών που πρότειναν και έχουν προτείνει λύσεις. Βάλαμε κολονάκια στα λιμανάκια προκειμένου να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα από τη μία μεριά. Επόμενη πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η απαγόρευση διέλευσης μεγάλων οχημάτων στην Αγίου Γεωργίου μετά το Κρέτα Μάρης, προκειμένου να μειώσουμε και να ελεγχιστοποιήσουμε την πιθανότητα ενός σοβαρού ατυχήματος όταν βλέπεις 20 και 30 τόνους αυτοκίνητα, οχήματα να περνάνε πάνω από το κεφάλι σου, μία καθίζηση και μία κατακρύμνηση όπως την είχαμε πέρσι από τους σεισμούς την στην περιοχή, ακριβώς, είναι επισφαλής να δημιουργήσει κάποιο σοβαρό ατύχημα. Όμως, εκείνο που πρέπει να πω είναι ότι δυστυχώς... Δείτε τώρα εδώ, και συγγνώμη που διακόπτω, προσπαθεί να διασχίσει το τουριστικό πούλμαν να στρίψει δεξιά για να πάει προς τον αστικό ιστό της Χερσονήσου. Όλοι έχουμε βιώσει αυτή την ταλαιπωρία, Σαββατοκύριακο κυρίως, όπου βλέπουμε και τα γιο ταχύ. Δηλαδή μπορεί να χρειαστεί 20-30 αυτοκίνητα να κάνουν όπισθεν για να φύγει ένα τουριστικό λεωφορείο. Γι' αυτό θα επιδιώξουμε στη συγκεκριμένη οδό να απαγορευτεί η διέλευση μεγάλων οχημάτων προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε το πρόβλημα. Σίγουρα βέβαια, όπως και ο πολύ καλός συνάδελφος ο κύριος Μαρινάκης είπε προγενέστερα, έχουμε συνηθίσει σε τόσο μεγάλους και αν θέλετε κερδοφόρους τουριστικούς προορισμούς να θεωρούμε και τον πόντο που θα παραχωρούμε σε δημόσια χρήση ατυχής κίνηση. Δυστυχώς καταλαβαίνουμε όλοι σιγά σιγά προϊόντος του χρόνου ότι συμβαίνει το αντίθετο. Οι μεγάλοι ασφαλείς δρόμοι περιποιούν αξιοπρέπεια στον τόπο, ασφάλεια στη μετακίνηση και αύξηση της πρόσθετης αξίας του τουριστικού προϊόντος. Μάλιστα. Θα πρωτοστατήσουμε σε αυτό και οι προτάσεις και από τους ξενογούς αλλά και τους επαγγελματίες του τουρισμού θα μας βρούνε αρρωγούς για να βρούμε μια σωστή λύση. Κύριε Παπανικολάου, είναι μια ουσιαστική παρέμβαση αυτό εδώ? Είναι η σωστή παρέμβαση, γιατί ο κύριος Δήμαρχος είπε τα πολύ σωστά, ότι αν ανεβάσουμε το επίπεδό μας, ανεβαίνουμε όλοι μαζί. Δίνουμε μια εικόνα στους επισκέπτες ότι είμαστε μια χώρα η οποία μπορεί να διαχειριστεί προβλήματα και να βρει λύσεις και τους σεβόμαστε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας και μετά τους επισκέπτες. Και αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση την οποία χειροκροτώ και είμαι πολύ ευχαριστημένος που την βρήκαμε και την συνεργασία πολύ ευχαρίστως να συνεχίσουμε και να την επαυξήσουμε ώστε να βρούμε προβλήματα μία, και μία μόνο αν θέλετε παράκληση προς όλους τους εμπλεκόμενους. Ζητώ ειλικρινά και σαν άνθρωπος και σαν δήμαρχος για 2 και κάτι χρόνια αυτής της περιοχής συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία, αλλά είναι λίου φαϊνότερο ότι προβλήματα δεκαετιών που στηρίζονται στην άναρχη δόμηση δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να λυθούν σε μία τετραετία. Πάντως, απαιτούν κύριε Δήμαρχε, ένα σχεδιασμό. Τώρα δεν είναι εικόνα, ας πούμε, ενός τουριστικού φερέτρου που έχει
τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Έχετε Ελλάδα. Απόλυτο δίκιο. Και μάλιστα στο δρόμο στο οποίο βρίσκεστε. Δείτε υπάρχουν... τώρα, εδώ από κάτω είναι ελουόμενοι. Δηλαδή, αν γίνει μία στραβή, έχουμε θρυνήσει θύματα εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό και λέω ότι απαιτείται ένας ορθολογικός σχεδιασμός, ο οποίος δεν μπορεί όμως να συντελεστεί σε μία τετραετία. Απαιτείται ανάλυση του προβλήματος, σχεδιασμός και υλοποίηση. Μάλιστα. Αναλύουμε το πρόβλημα, σχεδιάζουμε και πρόκειται να υλοποιήσουμε. Πάμε να δούμε ένα δεύτερο βίντεο για να κλείσουμε το κομμάτι αυτό και να πάμε και σε άλλα σημεία που αφορούν τη Χερσόνησο, τον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο. Να δούμε τι συμβαίνει στον κεντρικό δρόμο της πόλης της Χερσονήσου, που με βάση κυκλοφοριακές μελέτες ίσως είναι και το πλέον πολυσύχναστο σημείο της παλιάς εθνικής οδού Ηρακλείου Αγίου Νικολάου. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου κάθε καλοκαίρι χτυπά κόκκινο. Μάλιστα, χαρακτηρίζεται ένας από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους σε ολόκληρη την Κρήτη. Τουριστικά λεωφορεία, υιοταχή αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζοί εγκλωβίζονται σε ένα λαβύρινθο που με τις υψηλές θερμοκρασίες κάνει πραγματική κόλαση την διαδικασία να διασχίσει το δρόμο. Είναι επιτακτική ανάγκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βρεθεί λύση για την επιβίβαση και την αποβίβαση των επιβατών λεωφορείων στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, που για πολλά λεπτά εμποδίζουν τη διέλευση από το ένα ρεύμα. Επίσης, τα πλημμυρικά φαινόμενα που χτύπησαν το Δήμο της Χερσονήσου το προηγούμενο διάστημα αφήνουν πίσω ανοιχτές πληγές με σημείο αναφοράς στους στενούς δρόμους του Ανισαρά αλλά και της Ανάληψης. Με την πρώτη βροχή, αρκετοί από τους δρόμους μετατρέπονται σε μικρές λίμνες αλλά και λασπότοπους, μέτε αυτό συνεπάγεται. Με δεδομένο μάλιστα ότι η έναρξη της τουριστικής σεζόν γίνεται στην καρδιά της άνοιξης, όπου ο καιρός μπορεί να είναι αρκετές ημέρες βροχερός, είναι αναγκαίες οι παρεμβάσεις έως ότου ξεκινήσει η τουριστική χρονιά. Λοιπόν, θέλω να σταματήσουμε στην τελευταία εικόνα, κύριε Δήμαρχε της Χερσονήσου. Δηλαδή, είναι γνωστό το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Χερσονήσου. Ας το πάμε από εδώ για να το δούμε στην πορεία. Ένας τεράστιος πονοκέφαλος αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ. Καταρχήν, έχουμε την επιβίβαση, αποβίβαση τουριστών, ακόμα και σε ώρα αιχμής. Είστε ένα τουριστικό θέρετρο που 24 ώρες το 24ωρο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις πτήσεις που προσγειώνονται στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Άρα μπορεί να έχουμε άφιξη στις 2 το μεσημέρι, αλλά και άφιξη στις 4 τα ξημερώματα. Και αυτές οι αφιξοαναχωρήσεις γίνονται σε αυτόν εδώ το δρόμο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Η εικόνα που δείχνεται δείχνει τη σημερινή ζωφερή πραγματικότητα κατά βάση τους καλοκαιρινούς μήνες. Το όραμα όμως είναι συγκεκριμένο. Βλέπετε αριστερά-δεξιά παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εκείνο που έχει ανακαλυφθεί και ισχύει εδώ και πολλά χρόνια, οι κινήσεις δεν έγιναν, είναι ότι το 80-90% των παρκαρισμένων οχημάτων αποτελούν αυτοκίνητα που κατά βάση είναι αυτοκίνητο των επιχειρηματιών και των εργαζομένων της περιοχής. Εκείνο που χρειάζεται ο δρόμος αυτός λοιπόν είναι η εφαρμογή ενός οράματος που στηρίζεται στη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ο δρόμος της Χερσονήσου, που το επόμενο διάστημα θα καθαρίσει και από κάποια ακίνητα τα οποία εδώ και 50 χρόνια έχουν απαλωτριωθεί, σκοπεύουμε ως Δημοτική Αρχή να ενταχθεί στο καινούριο τεχνικό πρόγραμμα του χρόνου πιθανότατα, προκειμένου να αναπλαστεί. Τι οραματιζόμαστε ως ανάπλαση σε αυτό το δρόμο? Πλάτωμα των πεζοδρομίων, παρκίδες λεωφορείων, ταξί και ασθενοφόρων κάθε περίπου 150 με 200 μέτρα ως ορίζει ο νόμος για την αποβίβαση και επιβίβαση των τουριστών, πεπλατισμένα πεζοδρόμια, πλήρη ανάπλαση του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων, μεγαλύτερο χώρο για τον δημότη και τον επισκέπτη για να κάνει τον περίπατό του και να διαβεί την οδό της Ελευθερίου Βενιζέλου, περισσότερο χώρο ανάπτυξης και χρήσης από τα καταστήματα, που σημαίνει εμπορικότητα του δρόμου, αλλά μία βασική προϋπόθεση. Ένα μεγάλο πάρκινγκ οχημάτων στην ανατολική μεριά του λιμένα Χερσονήσου και ένα στη δυτική. Υπάρχει δυνατότητα για αυτά τα πάρκινγκ? Βεβαίως. Εκείνο που βρισκόμαστε σε αναζήτηση πλέον από εδώ και μπρος ως Δημοτική Αρχή είναι δύο μεγάλους χώρους, και βέλτιστη δυνατότητα θα ήταν, ειδικά στα δυτικά της πόλεως της Χερσονήσου, η δημιουργία ενός μεγάλου χώρου πάρκινγκ στάθμευσης λεωφορείων και η διασπορά των επιβατών με 9 ή 15 οχήματα εντός της πόλεως του λιμένα Χερσονήσου.
Αυτό λοιπόν απαιτεί. Να, υπάρχει, δηλαδή, να υπάρχουν δύο βάσεις όπου θα γίνεται η αποβίβαση και από εκεί μικρά τουριστικά λεωφορεία. Το ίδιο αναφέρθηκε, στο ίδιο πράγμα αναφερθήκατε για τον Άγιο Νικόλαο και το Ρέθυμνο. Απλά η Χερσόνησος και η παραλιακή ζώνη της Χερσονήσου δεν διαθέτει πέριξ των πόλεων της ή εντός των πόλεων τέτοιους χώρους. Για δείτε να καταστούν, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό τώρα είναι ένας δρόμος της Χερσονήσου. Δεν είναι δρόμος. Είναι μεταξύ δύο κάθετων οδών στην ΠΕΟ. Ναι. Δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή επαρχιακό δίκτυο. Είναι η παλιά βασιλική το στράτα των Γουβών. Τα τουριστικά λεωφορεία. Μπράβο. Τα τουριστικά λεωφορεία όμως τον έχουν βρει δόκιμο να περνούν για να αποφεύγουν το ένα το άλλο μεταξύ δύο παράλληλων οδών. Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση εδώ για να μπορεί να απλοποιηθεί βεβαίως η κίνηση στον κεντρικό δρόμο. Βεβαίως. Τον χάρτη, αλλά προτού δούμε τη μακέτα αυτή που βλέπουμε τώρα, είναι ο νέος κόμβος στις Γούβες. Προτού πάμε στη μακέτα να δούμε πώς είναι σήμερα ο κόμβος των Γουβών και βλέπουμε την εικόνα εδώ, είναι ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο και μάλιστα είναι ένα επικίνδυνο σημείο αντίστοιχο με αυτό του Καβρού στα Χανιά, στα σύνορα της Περιφερειακής Ένωσης Ρεθύμνου με Χανίων. Δηλαδή αυτοκίνητα που αναγκάζονται από την ίδια την πραγματικότητα να κάνουν παρανομία για να πάνε στον προορισμό τους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπουμε τη σημερινή πραγματικότητα στον κόμβο των Γουβών με μεγάλη επικινδυνότητα στη διέλευση των πεζών. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ένα ηλικιωμένο κύριο ο οποίος προσπαθεί να περάσει το οδόστρωμα με μέγιστη επικινδυνότητα. Η Δημοτική Αρχή αντελήφθηκε κατευθείαν το πρόβλημα, όπως βέβαια έχουν ξεκινήσει προσπάθειες εδώ και κάποια χρόνια. Δυστυχώς όμως η μελέτη η οποία υφίστατο και δημοπρατήθηκε το 2018. Δίχως όμως αυτοψία του μελετητή, προφανώς έγινε μέσω χαρτών από ό,τι φαίνεται, κατέδειξε και πέρασε σε δημοπράτηση μία μελέτη η οποία πρακτικά ήταν ανεφάρμοστη, με φανάρια στα σημεία τα οποία βλέπετε και με απαιτούμενες εκ νέου, έστω και μικρές, κάποιες απαλωτριώσεις για να εφαρμοστεί. Άρα η μελέτη του 2018 ήταν ανεφάρμοστη. Με μεγάλη πίεση αλλά και συνεργασία, και θέλω να το τονίσω αυτό, με την Περιφέρεια Κρήτης, προσωπικά τον κύριο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Στηριγωνάκη, αλλά και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας, βρήκαμε τη δέουσα και βέλτιστη λύση. Και μπορούμε να τη δούμε ποια είναι και αυτή. Και μπορούμε να τη δούμε, είναι αυτή που βλέπετε στις οθόνες σας. Είναι πλέον κυκλικός κόμβος στις Γούβες, δίχως φανάρια, με μέγιστη ευαισθησία στην ύπαρξη και την παρουσία πεζών και επισκεπτών. Οι γραμμοσκιασμένες μπλε, τα γραμμοσκιασμένα μπλε τμήματα είναι πεζοδρόμια που πριν δεν υπήρχαν και ελεύθεροι χώροι. Άρα βλέπουμε μία άπλετη κίνηση των πεζών με διαβάσεις όπως βλέπετε σε όλα ουσιαστικά τα τμήματα. Με 27 ως 31 έχω την εντύπωση μέτρα διάμετρο του κυκλικού κόμβου, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυνατότητα αναστροφής όλου του τύπου οχημάτων, καθώς το μπλε τμήμα που βλέπουμε πατιέται από οχήματα. Είναι σαν τον κόμβο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Είναι κυκλική πορεία δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά είναι κόμβος, είναι κυκλικός κόμβος στο στυλ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 62 μαρτύρων στη Χανιόπορτα. Με αποτέλεσμα να μπορούν να πατήσουν πάνω οχήματα. Άρα θα έχουμε αναστροφή ακόμα και μεγάλου μήκους οχημάτων. Με πλήρη ασφάλεια στη διέλευση, μεγάλους άπλετους χώρους, αναμόρφωση πλήρη της περιοχής, σεβασμό στο δημότη. Καταρχήν που είναι ο χρήστης του χώρου και τον επισκέπτη, και με τις διαβάσεις που βλέπετε στις κάθετους στον οδικό άξονα, αυτά τα γραμμοσκιασμένα άσπρα τμήματα, θεσμοθετημένες πλέον διαβάσεις από τη μελέτη για τους περιπετές, τους περίοικους, τους δημότες, τους επισκέπτες. Άρα μία πλήρη ασφαλή χρήση αυτού του κόμβου. Αναβαθμίζεται πλήρως η περιοχή και σε επίπεδο δικής ασφάλειας, αλλά κατά κύριο λόγο επίσης και οικιστικά. Μάλιστα. Και να μην ξεχάσω να πω, όπως ορθά αναφέρατε, η περιοχή έχει δώσει πολλά τροχαία δυστυχήματα και πολλά εκ των οποίων θανατηφόρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δώσουμε και την εικόνα του κόμβου λίγο παρακάτω, στην ανάληψη, εκεί στο ύψος στα Αγριανά. Αν την έχουν έτοιμη, γιατί την στείλαμε πριν από λίγο, προφανώς δεν έχει. Α, είναι αυτό εδώ. Ακριβώς. Ο κόμβος των Αγριανών αναλήψεως που βλέπετε στην οθόνη σας πρακτικά δεν έχει βέβαια μεταβολές από την προηγούμενη μελέτη. Είναι υπέστη ελάχιστες μεταβολές, όμως είναι καλό να τον αναφέρουμε, γιατί είναι και αυτός έτοιμος προς κατασκευή. Τους επόμενους μήνες θα μπει μέσα ο εργολάβος να την υλοποιήσει. Εδώ πέρα βέβαια θα είναι ένας κόμβος με φανάρια, καθώς η παλαιά εθνική οδός και η παρά την εθνική οδός
διελεύσεις, οι παράλληλοι δρόμοι και βόρεια και νότια δεν έδιναν τη δυνατότητα ύπαρξη ενός κόμβους χωρίς φανάρια, χωρίς να έχουμε την πιθανότητα μεγάλου ατυχήματος. Και εδώ έχουν γίνει παρασύρσεις. Βεβαίως. Και εδώ βέβαια, όπως και στις Γούβες, τολμώ να πω, κομβικό ρόλο θα παίξει η πείρα των λεωφορείουχων, οδηγών και ιδιοκτητών, αλλά και των ξεναγών, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα οι προτάσεις μονοδρομήσεων που υπάρχουν και στην περιοχή της Αναλήψεως αλλά και των Γουβών να γίνουν με κυκλοφοριακή μελέτη και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, των συλλογικών μας οργάνων, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και Δημοτικού Συμβουλίου που απαιτούνται εφικτές προκειμένου να βελτιώσουμε τη βατότητα των οδοστρωμάτων λόγω της ύπαρξης πολλών παρκαρισμένων οχημάτων. Είναι εξαιρετικές προτάσεις και μακάρι πολύ γρήγορα να υλοποιηθούν.